Εδώ είμαστε και σήμερα, άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή. Δεν θα έχουμε την κλασική με τα θέματά μας που θα συζητήσουμε. Εγώ θέλω πριν ανακοινώσεις έτσι στους ακροατές μας τη σημερινή εκπομπή, να πούμε λίγο για την καμπάνια μας. Για την καινούργια, ναι, καμπάνια την ονομάσαμε εμείς. Εντάξει, ναι. Είναι μια δράση που θα κάνουμε αυτόν τον καιρό, για τις επόμενες εβδομάδες ή όσο κρατήσει, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Ακριβώς. Θα συγκεντρώνουμε καπάκια, προκειμένου να τα εξαργυρώσουμε σε αναπηρικό καροτσάκι, όπως είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Σωστά. Να πούμε ότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα σήμερα, ναι, που δεχτήκαμε έτσι καπάκια από κόσμο. Ήταν μια καλή αρχή. Μια πολύ καλή αρχή. Έγινε μια προώθηση στα social media τις προηγούμενες 2-3 μέρες, όχι πολλές. Και αναλογικά, άμα το δει κανείς, έχουμε ήδη μαζέψει αρκετά κιλά σε βάρος. Η συγκομιδή των καπακίων θα γίνεται κάθε Τρίτη στην πλατεία Περιμένει από τις 7 μέχρι τις 8 παρά, δηλαδή μέχρι να αρχίσουμε την εκπομπή. Ακριβώς, ναι. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω social media. Την καμπάνια μας αυτή θα την ονομάσουμε μάλλον Κάντο Καπάκι ή Κάντο Καρότσι, για να συνδέεται με την εκπομπή. Πολύ καλό, πολύ σωστό. Είδες, η έμπνευση της στιγμής. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι και δύσκολο να το συνδυάσεις. Ναι. Θέλει πολύ ταλέντο για να σκεφτείς τέτοιο όνομα. Εντάξει, έχουμε μπόλικο και από έμπνευση και από ταλέντο. αυτό σχετικά με τα καπάκια. Εγώ θέλω πριν εξηγήσεις για τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ, όπως βλέπετε, στον συνάδελφο, έτσι. Κάτσε, ναι. Εδώ δεν φαίνεται, πάμε έτσι. Έτσι, ναι. Η εκπομπή μας έγινε χορηγός σε μία αθλητική, έτσι, ποδοσφαιρική ομάδα. Ερασιτεχνική, ναι, εντελώς ερασιτεχνική. Επιπέδου 6x6, με την οποία θα διαγωνιζόμαστε, θα παίζουμε και εμείς, τέλος πάντων, θα συμμετέχουμε, στο βαθμό που μπορούμε, βέβαια. Τουλάχιστον εσύ, εγώ. Τουλάχιστον. Ναι. Για τον Γιώργο δεν ισχύει το ίδιο, καθότι πιο νέος. Και πάμε, νομίζω, να περάσουμε. Ναι, ήρθε η ώρα να εξηγήσεις λίγο για το σημερινό το εναλλακτικό. Λοιπόν, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Ήρθε η ώρα να, αντί να κάνουμε τη φυσιολογική, όχι φυσιολογική, την κλασική εκπομπή που κάνουμε, να πάμε σε ερωτήσεις κοινού. Τι θέλω να πω με τις ερωτήσεις κοινού. Από πέρσι κιόλας, όχι μόνο από φέτος, μας στέλνετε τακτικά ερωτήσεις στα προσωπικά μας προφίλ στα social media, στη σελίδα του Κάντο Πράξη σε Facebook και Instagram. Στο mail μας. Όχι τόσο στο mail, κυρίως στα άλλα. Εκεί το είχαμε ξεπεράσει πολύ μικρή συμμετοχή, ναι, στα άλλα είναι σοριδών. Ναι, και συγκεντρώσαμε μερικές από αυτές τις ερωτήσεις που είναι λίγο πιο επίκαιρες, πιο πρόσφατες. Έτσι ώστε να ξεκινήσουμε κιόλας και αυτή την ενότητα. Ερωτήσεις κιόλας που εμένα μου κάνουν καθημερινά φίλοι γνωστοί που συναντάω στον δρόμο. Και έχουμε συγκεντρώσει μερικές ερωτήσεις, τις οποίες θα διαβάζει κυρίως ο Χρόνης, γιατί δεν ήθελε να τις τυπώσουμε. Ήθελε να τις γράψουμε στο ημερολόγιο του, με τα υπέροχα γράμματά του. Και γι' αυτό θα τον αφήσω να εκφωνήσει όλες τις ερωτήσεις, αφού μόνο εκείνος μπορεί να τα διαβάσει. Τι έχουν τα γράμματά μου, δηλαδή, συγγνώμη, όταν πας στο γιατρό και παίρνεις μια συνταγή, τη διαβάζει ο φαρμακοποιός μόνο. Για μένα αυτό είναι προσόν. Έχεις δίκιο. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Κοίταξε, νομίζω την πρώτη μπορείς να την ξεκινήσεις, μπορείς να την διαβάσεις. Ναι, γιατί εντάξει, έχει γίνει και σε μένα αυτή η ερώτηση και τη θυμάμαι κιόλας. Η πρώτη ερώτηση που θα αρχίσουμε είναι, θα γίνει Πανιόνιος TV, δηλαδή θα γίνει ένα κανάλι του Πανιονίου, όπως έχουμε δει ότι θα γίνει ό,τι έχει γίνει ο κανάλι του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟ. Ναι. Εδώ αρχικά να πούμε, έτσι πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι θα απαντάμε στο βαθμό που γνωρίζουμε, ναι, κάτι. Πάντα. Θέλουμε να ακουστούν οι ερωτήσεις σας. Κάποιες που δεν γνωρίζουμε την απάντησή τους ακριβώς, είτε θα σας εξηγούμε
ποιος μπορεί να είναι ο αρμόδιος, είτε και εμείς έτσι κι αλλιώς θέλουμε και σκοπεύουμε να τις προωθήσουμε στον καθήλυνα αρμόδιο σε ό,τι αφορά κάθε ερώτηση. Και ακόμα όταν ανέβει το βίντεο στα social media, μπορούν αρμόδιοι που έχουν δει το βίντεο να σχολιάσουν σε αυτό και να διευθετήσουν τη θέση τους. Γιατί γνωρίζουμε ότι το βλέπουν, ασχέτως αν δεν το παραδέχονται πολύ. Τώρα, σχετικά με το Panionios TV. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι σε ένα βαθμό έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να υποστηριχθεί τεχνικά κτλ. Μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί και πότε. Τώρα, έτσι κι αλλιώς, ο Πανιόνιος δυστυχώς είναι σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Ειδικά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάποιο κρατικό κανάλι, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, που να δείχνει. Και... γίνανε κάποιες. Οι δύο πρώτοι αγώνες μεταδόθηκαν με τον Α ή με τον Β τρόπο, κουτσά στραβά τέλος πάντων. Θυμάσαι με ποιο τρόπο μεταδόθηκαν, γιατί δεν μπόρεσα. Μεταδόθηκε και μέσω του YouTube. Νομίζω στον πρώτο αγώνα συνέβαλε και ο Δήμος. Δεν ξέρω το βαθμό που συνέβαλε. Αλλά το πρώτο αγώνα, εντάξει, ήταν και, και εντός έδρας, σωστά, ναι. Ο δεύτερος με την προοδευτική μεταδόθηκε και αυτός. Είχε κάποια προβλήματα, γιατί είδαμε πολύ κόσμο να παραπονιέται για τη θέση κυρίως της κάμερας και δεν μπορούσαν να το δουν όλοι καλά το μάτς. Ελπίζουμε ότι ασχέτως κατηγορίας και που παίζει ο Πανιόνιος, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε. Και να παρακολουθούμε και μακάρι να γίνει από τώρα ένα Πανιόνιος TV. Yeah. Δεν είναι κακό. Ασχέτως κατηγοριών. Τα αθλήματα είναι πολλά του Πανιονίου. Μπορούν να μεταδίδονται από όλα τα αθλήματα, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται πόλο, είτε λέγεται χάντμπολ, είτε λέγεται βόλεϊ. Έχει πάρα πολλά αθλήματα. Πινκ-πονγκ, γιατί όχι. Ευχαριστώ. Ναι, άμα δεν μπενέψουμε το σπίτι μας. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση στο ενδιάμεσο των εκπομπών μας, θα το αναρτήσουμε και στα social media. Πάμε στη δεύτερη, ναι. Ακόμα και εγώ δυσκολεύομαι λίγο να τα διαβάσω, αλλά θα το καταφέρω. Λοιπόν, γεια σας. Θέλαμε πριν καιρό, πριν κάποιο διάστημα, συγγνώμη, να ανοίξουμε μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία και μάθαμε ότι από το Δήμο υπεύθυνος για τα καταστήματα είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος που διατηρεί και ο ίδιος κατάστημα στην πλατεία. Είναι νόμιμο, είναι ηθικό? Καταρχάς, νομίζω αυτό έχει αλλάξει. Αυτό και εγώ έχω την εντύπωση ότι έχει αλλάξει. Βέβαια, όταν αναφέρεται εδώ η κυρία... Πρέπει να ήταν πριν καλοκαίρι. Δεν πρέπει να έχει αλλάξει, όχι. Ναι. Κοιτάξτε, κατά πόσο είναι νόμιμο, θεωρώ ότι για να γινότανε... Θα ήταν και νόμιμο. Ή θα ήταν νομότυπο, ή θα ήταν νομιμοφανές, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Το κατά πόσο είναι ηθικό είναι μια άλλη συζήτηση εντελώς. Είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Σίγουρα δεν είναι ηθικό. Για μένα τουλάχιστον, έτσι προσωπικά. Εντάξει, και εφόσον ρωτώμε, δεν είναι ηθικό καθόλου. Δεν μπορεί δηλαδή... εγώ να κάνω κάτι και πάνω σε αυτό που κάνω να ελέγχω και τον ανταγωνισμό ή να εποπτεύω τον ανταγωνισμό. Εγώ θα ήθελα να κάνω αυτή τη θέση. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μετά να μετανομαστούμε σε μαφία και να τελειώνει η υπόθεση. Να μην έχεις. Δεν θα είναι, ας πούμε, ούτε υπάλληλος, ούτε εργαζόμενος, ούτε επόπτης. Δηλαδή, φαντάσου, έχεις το μαγαζί στην πλατεία και κανονίζεις για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, θες εσύ τρία τραπεζάκια, τα παίρνεις, τα αφαιρείς από έναν άλλον. Και πάει λέγοντας. Ναι. Λέω. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε στα λόγια μου ότι δεν είναι ηθικό, κατ' εμέ. Και όχι απλά δεν είναι ηθικό, είναι ανήθικο, είναι προκλητικό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Θέλω να πιστεύω ότι το καταλάβανε και γι' αυτό είχαμε αλλαγή σε αυτό. Επιφυλάσσομαι για το νόμιμο. Επιφυλάσσομαι ότι θα το κοιτάξω, θα το ψάξω και θα απαντήσω. Φαντάζομαι όντως για να γίνει. Αλλά για να γινότανε, ναι, ναι. Και εκτός αυτού, θεωρώ ότι και εσείς που μας κάνετε την ερώτηση και άλλοι που πιθανώς να είχαν την ίδια πορεία θα είχαν προβεί σε καταγγελίες ή σε οποιαδήποτε κίνηση κατά αυτού του
αυτής της νοοτροπίας και αυτού του συστήματος. Επόμενο, κάτσε λοιπόν, το βάζω. Ναι. Γιατί κάνετε εσείς εκπομπή. Και ποιος θα κάνει. Γιατί όχι. Και γιατί να μην κάνουμε εμείς εκπομπή. Πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα. Να πούμε ότι εμείς κάνουμε εκπομπή, είναι η δεύτερη σεζόν μας, όπως ήδη γνωρίζετε την περισσότερη. Έχουμε αρχίσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου να ασχολούμαστε πάρα πολύ ενεργά. Σωστά, ναι. Με την πόλη. Η γνωριμία μας με το κανάλι έγινε ένα αλφα διάστημα πριν τις εκλογές του 19, όπου και μετά τις εκλογές αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην εργασία και ναι, μας προτάθηκε και το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Τώρα, επίσης εδώ να πω ότι και ο αρμόδιος εδώ, ας πούμε, του καναλιού και των εκπομπών και τα λοιπά, και το κανάλι μέσα από τα social media είχε βγάλει κάποια ανακοίνωση. Ναι, υπάρχει ανακοίνωση, έτσι, ότι μπορεί να κάνει, να έρθει να δοκιμαστεί τουλάχιστον. Ακριβώς. Όποιος επιθυμεί να κάνει, να έχει μια εκπομπή εδώ πέρα. Ακριβώς. Είχε βγει ανακοίνωση ότι υπάρχουν διαθέσιμες ώρες και μέρες για εκπομπές και ότι με χαρά θα συζητήσουν με κόσμο που ενδιαφέρεται όντως να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε δεν έχει να κάνει με το αν θα κάνω εγώ ή ο άλλος ή εμείς ή κάποια άλλη ομάδα. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να δοκιμαστεί. Ακριβώς, όλοι είχαν. Αν δεν γίνει πρόταση, τουλάχιστον να έρθει, έτσι, να δοκιμάσει, να δει τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί. Ήταν ανοιχτό και το κανάλι ήθελε να μπει στην κοινωνία και να ζητήσει από άλλους ανθρώπους να έρθουν να κάνουν. Οπότε μπορείτε ακόμα και τώρα που μιλάμε και κάνετε αυτή την ερώτηση, να στείλετε ένα μήνυμα στη σελίδα του NSTV και να κάνετε μια επικοινωνία αν ενδιαφέρεστε και τα λοιπά. Έτσι κι αλλιώς νομίζω κάθε καινούργια σεζόν προστίθονται και αφαιρούνται ίσως εκπομπές. Πάντα αλλάζουν, ναι, όπως σε όλα τα κανάλια, ανεξαρτήτως μεγέθους και βεληνικούς, είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, εδώ δυσκολεύεσαι, οπότε θα το πάρω εγώ. Λοιπόν, αυτοί όλοι που είναι δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι, εργάζονται κάπου, επαγγέλλονται κάτι ή φυτοζωούν από το Δήμο και τους δημότες? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Κατά καιρούς να πούμε ότι και εμείς το έχουμε ακούσει αυτό. Ναι, και το έχουμε θίξει δηλαδή το αυτό έχουμε το θίξει, θέμα. Ναι. Και μάλιστα εγώ θυμάμαι ότι ακουγότανε αρκετά στην περίοδο των εκλογών, ασχέτως με παρατάξεις και τα λοιπά. Κάποια στιγμή σταμάτησε και τώρα πάλι το έχω ξανακούσει. Δηλαδή ότι και καλά ρε παιδιά, όλοι αυτοί να πούμε τι είναι, τι επαγγέλλονται. Ναι. Ας πούμε έχουν σπουδάσει κάτι, έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους, ξέρω εγώ, σε αυτό το επίπεδο. Κοίτα, νομίζω ότι ένα 50% τουλάχιστον είναι συνταξιούχοι. Ή δεν δουλεύουν... λόγω ηλικίας, ας πούμε. Ναι. Τώρα για το υπόλοιπο 50%, 50% λέω εγώ, ας πούμε. Ναι, ναι. Με βάση το μέσο όρο ηλικίας. Από την εικόνα που. Ακριβώς, από την εικόνα που βλέπουμε εμείς και αντικρίζουμε. Δηλαδή από το άλλο 50% αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να δουλεύουν οι μισοί. Οι άλλοι μισοί είτε να έχουν κάτι έτοιμο, είτε να μην χρειάζεται να δουλέψουν. Άρα μιλάμε ότι το 25% ας πούμε αυτών των ανθρώπων. Καλά, 25 περίπου. Λέμε εμείς τώρα πόσο είναι, ναι, ακριβώς. Όχι, κοίταξε. Εγώ είμαι ακόμα πιο αυστηρός. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξεπερνάει το 20%. Νομίζω παρά είσαι αυστηρός. Οι εργαζόμενοι, πραγματικά εργαζόμενοι, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, μπορεί να παρά είμαι αυστηρός. Όντως είναι ένα ερώτημα το οποίο και εγώ προσωπικά διαφωνώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι λάθος κατεστημένο και λάθος πρότυπο το ότι πρέπει είτε να είσαι συνταξιούχος είτε αργόσχολος για να ασχοληθείς με τα κοινά. Εντάξει, γιατί... νομίζω η δικαιολογία σε αυτό είναι ότι, ας πούμε, είσαι συνταξιούχος, δεν έχεις να κάνεις και αφιερώνεσαι στην πόλη σου. Δεν δουλεύεις, δεν έχεις κάποια
τρομερή μεγάλη υποχρέωση, δεν χρειάζεται να δουλεύεις 8 ώρο, 12 ώρο, δεν ξέρω και εγώ πόσο, και αφιερώνεσαι σε κάτι που σε απασχολεί πάρα πολλές ώρες, ή θα έπρεπε τουλάχιστον σε απασχολεί πολλές ώρες, και περνάς το χρόνο σου έτσι. Περνάς το χρόνο σου, δουλεύεις. Ναι, εμένα η διαφωνία μου είναι όμως... Okay, ναι, συμφωνώ σε αυτό, ωραία. Εγώ όμως θα αντιπαραθέσω κάτι άλλο σε αυτό. Θεωρείς, ας πούμε, ότι η πόλη ή μια πόλη σαν τη Νέα Σμύρνη δεν έχει ανάγκη από παραγωγικούς ανθρώπους? Γιατί δεν είσαι το ίδιο παραγωγικός στα 35 ή στα 40 ή στα 45 με τα 65, 75, 85. Συμφωνώ, που έχουμε στη Νέα Σμύρνη. Και από την άλλη πρέπει να βάλουμε και κάποιον άλλον έτσι παράγοντα, ότι για να μπορέσεις να προσφέρεις τα κοινά, για να μπορέσεις να βοηθήσεις πραγματικά, για μένα πρέπει να έχεις εργαστεί. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις στη ζωή σου τι έξοδα έχει ένα νοικοκυριό, πώς μπορεί να τα φέρει βόλτα, τι δουλειές πρέπει να γίνονται. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να έχει δουλέψει στην εστίαση, να έχει κάνει από σερβιτόρος, ας πούμε, να έχει κάνει υπεύθυνος καταστήματος, να έχει δουλέψει σε φαρμακείο, σε νοσοκομείο. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλες οι δουλειές μετράνε, και πιστεύω ότι θα έπρεπε όσοι ασχολούνται με τα κοινά να μην είναι άνθρωποι άεργοι, ναι, όχι ναι. Άνεργοι, άεργοι ή αργόσχολοι. Γνώμη προσωπική δική μου. Και δυστυχώς, από ό,τι έχω δει, περισσότερη πλειοψηφία είναι συνταξιούχοι, άεργοι και αργόσχολοι. Ναι. Με ένα μικρό ποσοστό να εργάζεται, ή τουλάχιστον να έχει εργαστεί και να ξέρει τι σημαίνει να επιβιώνεις σήμερα. Κοίτα, πάντως οι περισσότεροι νέοι. Ναι, επειδή έβαλες το παράγοντα της ηλικίας και εσύ. Ναι, για μένα μετράει. Θέλω να πω ότι οι νέοι από την ηλικία του 18 μέχρι 40-45 δεν έχουν τη διάθεση, δεν θέλουν να αφιερώσουν τόσο χρόνο. Δηλαδή, όσοι δουλεύουν είναι στο εργατικό δυναμικό. Ναι. Δηλαδή, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στις εργασίες τους, στο κάθε επάγγελμα που ασκούν, ασχολία, δεν ξέρω και εγώ τι. Και νομίζω δεν έχουν αυτή τη διάθεση να ασχοληθούν και με το Δήμο. Μην κοιτάς τώρα, ξέρω εγώ, εμένα και σένα, που πέρα από τις δουλειές μας, τα ενδιαφέροντά μας, τα υπόλοιπα, ασχολούμαστε τόσο ενεργά με το Δήμο και όλα όσα αφορούν την Νέα Σμύρνη. Δεν θεωρώ ότι είμαστε μόνο δύο. Σίγουρα είναι πολλοί. Ναι. Δεν είμαστε δύο, σίγουρα δεν είμαστε πολύ. Χίλιοι. Όχι. Οκ, okay, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, στις ηλικίες 18 με 40, πιστεύω ότι δεν είναι πάνω από 5% αυτοί που θα μπορούσαν και θα ήθελαν ταυτόχρονα να συνδυάσουν και εργασία και Δήμο και άλλα πράγματα μαζί. Ναι. Παρ' όλα αυτά απαντήσαμε στο ότι περίπου έστω και έτσι κατά προσέγγιση τα ποσοστά. Έχει δίκιο που απορεί ο κύριος εδώ. Εντάξει, όλες οι οπτικές είναι θεμητές. Πάμε εδώ. Πάμε επόμενο. Είδα πρόσφατα ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης για κάποιες παροχές στους φοιτητές που πέρασαν στην επαρχία. Έχω κάνει δήλωση και ακόμα περιμένω. Γνωρίζετε κάτι νεότερο? Μάλλον νομίζω αναφέρεται στο κουτί του φοιτητή. Ναι, ναι. Στο οποίο είχαμε αναφερθεί και πριν δύο εκπομπές. Σωστά, ναι, ναι. Που είχε πάρει παράταση των δηλώσεων. Αυτό ήταν αναφορικά με κάποια είδη πρώτης ανάγκης. Κάποια τρόφιμα, απορρυπαντικά. Για μερικούς, για 50 αν δεν κάνω λάθος σε αριθμό φοιτητές. Ναι, μέχρι 50 μπορούσε να είναι. Νεοσμυρνίους που έχουν περάσει σε πανεπιστήμια στην επαρχία. Νομίζω αυτό το νεότερο το που ξέρουμε είναι ότι είχε δοθεί παράταση. Είχε δοθεί παράταση, ναι. Δηλώσεων για αυτή την υπηρεσία. Πριν 2 ή 3 εβδομάδες έχει γίνει αυτό. Ναι. Κάτι νεότερο, όχι. Οπότε, φίλε μου, λίγη υπομονή ακόμα να κλείσει και λογικά θα το δώσουν, θα το ανακοινώσουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το ρωτήσουμε. Και θα επανέλθουμε. Έτσι κι αλλιώς και τώρα αυτό γίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος έχει απάντηση από τους υπεύθυνους του Δήμου, είναι ευπρόσδεκτη και τι θέλουμε να την ακούσουμε.
Και θα ενημερώσουμε σχετικά με το πότε λήγει και πότε θα βγουν η απόφαση με το ποιοι είναι οι 50 φοιτητές που θα βοηθηθούν. Εδώ έχουμε μία ερώτηση, η οποία είναι λίγο, ίσως να μας πάρει και πολύ. Τέλος πάντων, πάμε να την πούμε και βλέπουμε. Τι γίνεται με το Αρτάκης? Καλά, εσύ? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σου δίνω την μπάλα να αρχίσεις. Θα ξαναπούμε το ίδιο. Πανιώνιος. Λοιπόν, θα ξαναπούμε το ίδιο. Το είπαμε και πρόσφατα σε μια κουβέντα εδώ. Υποτίθεται είχαν μπει μπουλντόζες, όπως και στο ελληνικό άλλωστε. Είχαν μπει μπουλντόζες και θα έχει ξεκινήσει από Σεπτέμβρη, θα είχαν ξεκινήσει εργασίες. Αυτό ήταν η τελευταία επίσημη δήλωση. Από αυτό το Σεπτέμβρη, τον προηγούμενο Σεπτέμβρη? Καλά, κάθε Σεπτέμβρη και χειρότερα πάμε. Είχαν πει ότι αυτό το Σεπτέμβρη θα ξεκινούσε τέλος πάντων και τα λοιπά. Έχει γίνει ένα τρελό μπαλάκι το Αρτάκης. Δεν ξεκαθαρίζει κανείς. Από το Δήμο μία ξεκάθαρη απάντηση δεν έχουν δώσει. Όλο ρίχνουν το φταίξιμο δεξιά-αριστερά. Μία φταίει η περιφέρεια, μία φταίει ο εργολάβος, μία φταίει ο καιρός, μία φταίει η μπουλντόζα. Μία τα σχέδια δεν ήταν σωστά. Την άλλη, ίσως να μην υπάρχει και το budget να γίνει τόσο μεγάλο σχέδιο που είχε προβλεφθεί. Γενικότερα είναι ένα μπάχαλο το θέμα Αρτάκης. Τον γκρεμίσανε και καταστρέψανε πολλά τμήματα, κυρίως του Πανιωνίου. Οπότε η απάντηση του τι γίνεται με το Αρτάκης είναι πολύ καλά ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μακάρι να μάθουνε, γιατί και εμείς θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται και πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αν υπάρχει κάποιο νεότερο, παρακαλώ να μας ενημερώσετε. Εγώ πάντως θα άλλαζα την ερώτηση και θα την έκανα τι γίνεται η χωματερή στο Αρτάκης και θα λέμε είναι στάσιμη, είναι στη θέση της. Ναι, ή μπορούμε να πούμε πότε θα έρθει ο Κόπερφιλντ να σηκώσει το νέο κλειστό. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά τα... Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό break και συνεχίζουμε. Επανερχόμαστε με όσες ερωτήσεις προλάβουμε. We'll be right back.
Επιστρέφουμε και πριν συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις, μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το κλιμάκιο για κάποια rapid test. Σωστά, σωστά. Ήταν πάνω στην πλατεία Νασμίνη, στο Παλούκι. Δίπλα, Δίπλα, δίπλα στο Παλούκι, ναι. Αυτή η υπηρεσία διεξήγαγε 2.419 ελέγχους μέσα σε 3 μέρες. Θετικοί στον COVID-19 βρέθηκαν 23 άτομα, από τους οποίους οι 16 άντρες και οι 7 γυναίκες. Okay. Μέσος όρος ηλικίας των θετικών κρουσμάτων τα 36 χρόνια. Από αυτά φαίνεται ότι οι άντρες είμαστε πιο ευάλωτοι και σε αυτό μάλλον. Καλά το έχουμε αυτό, είμαστε λίγο ευαίσθητοι οι άντρες, παρόλο που δεν το δείχνουμε. Εντάξει. Αυτό σαν fact, για όσους δεν γνωρίζουν, για όσους δεν είχαν ενημερωθεί, για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν και οι ίδιοι τεστ. Όσοι δεν πρόλαβαν και θέλουν, μπορούν να πάνε να κάνουν. Δεν είναι κακό. Και ελπίζουμε γενικότερα να τελειώσει γρήγορα αυτή η ιστορία. Πάντως δεν ήταν άσχημα τα αποτελέσματα. Όχι, τα αποτελέσματα δεν είναι άσχημα. Θεωρώ ότι το ποσοστό... Okay. Καλό. Το 23 είναι γύρω στο 1%. Δεν είναι λίγο κάτι. Λίγο λιγότερο από 1%. Ναι. Είμαστε σε καλό επίπεδο παρά την άτακτη νεολαία που κατακλείζει την πλατεία και τα μαγαζιά. Μέχρι τις 12.30 πλέον. Μέχρι τις 12.30, ναι. Θεωρώ ότι καλά κρατιόμαστε. Να καλά σου πω ότι χθες εγώ έτρεχα για να είμαι 12.30 ώρα σπίτι. Εντάξει, αλλιώς προς τη Μάκη. Προς τη Μάκη. Θα έρθουν αυτόφορο να σε πάρουν. Έλατε. Προλάβαμε πάντως. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε επόμενη να ερώτηση. Ναι. Λέτε πως ο Δήμος Νέας Μύρνης δεν κάνει καμία εκδήλωση αυτή την περίοδο και πως να κάνει εν μέσω κορονοϊού. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να κάνει. Δηλαδή... Κοίτα, εμείς κάναμε. Ναι, παρ' όλα αυτά εμείς κάναμε το τουρνουά πινκ-πονγκ. Ακριβώς. Τηρήσαμε τις όλα τα μέτρα ασφαλείας, αποστάσεις, ναι. Τα απαραίτητα, όχι τα απαραίτητα, το σωστό αριθμό ατόμων μες στην αίθουσα που προβλέπεται. Ακριβώς, τον εξαερισμό της αίθουσας όπως προβλέπεται, τα αντισηπτικά όλα, στις εισόδους και δίπλα σε κάθε διαγωνιζόμενο. Εκεί φαντάζομαι ότι όπως εμείς οι δύο καταφέραμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, ο ολόκληρος Δήμος μπορεί να οργανωθεί πολύ καλύτερα ίσως από εμάς. Θα μπορούσε εύκολα να κάνει. Πολύ περισσότερες και πολύ και μεγαλύτερες ίσως εκδηλώσεις. Όχι μόνο αθλητικού περιεχομένου, γενικά κοινωνικού περιεχομένου. Ακριβώς. Είναι απλό. Μπορούσε όλο αυτό το διάστημα να τηρεί τα μέτρα. Και το ίδιο ισχύει, δεν έχει να κάνει μόνο με εκδηλώσεις, το ίδιο ισχύει και με τα δημοτικά συμβούλια που είναι κλειστά. Μπορούσε να τηρεί τα μέτρα, ασφαλείας και να τα πραγματοποιεί. Και να είναι ανοιχτά και για τον κόσμο, να τα παρακολουθούν και όλοι και να μπορούν να παρευρίσκονται. Οπότε δεν το θεωρώ. Το κορονοϊός για μένα είναι έτσι ένα πρόσχημα. Αν θέλετε τη γνώμη μου. Πάμε στην επόμενη. Γιατί δεν καλείτε περισσότερους από τη Δημοτική Αρχή στην εκπομπή σας? Είναι μια σωστή παρατήρηση καταρχάς νομίζω αυτό. Εκ του αποτελέσματος. Είναι σωστή. Εντάξει, σωστή, ναι. Θα διαφωνήσω με τη διατύπωση. Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι γιατί δεν καλείτε. Θα έπρεπε να είναι γιατί δεν έρχονται και η ερώτηση να απευθύνεται σε εκείνους. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε καλέσει και καλούμε. Κάποιοι προς τιμήν τους δεχτήκανε και ήρθανε. Έτσι. Να θυμίσουμε, είχε έρθει ο κύριος Ζαβός, ο κύριος Αρδιανός. Ναι. Ο κύριος Βολίκας είχαν έρθει. Έχουμε καλέσει και καλούμε. Έχουμε καλέσει και 2 αντιδημάρχους που δεν έχουν δεχτεί να έρθουν. Έχουμε καλέσει και δημοτικό σύμβουλο, 2 δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Αρχής που δεν δέχονται να έρθουν. Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών δεν δέχτηκε, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να μας απαντήσει. Τόσο σνόμπα, ας πούμε. Οπότε
Νομίζω... Εμείς πορευόμαστε με όσους καλούμε και συμφωνούν να έρθουν. Όσοι τολμούν και μπορούν έτσι να έρθουν. Οπότε απαντήσαμε. Καλούμε συνεχώς. Απλά δεν μας κάνουν όλη την τιμή να ήρθουν. Δεν μας κάνουν την τιμή να καθίσουν εδώ μαζί μας και να συζητήσουν. Οπότε η ερώτηση μεταφέρεται εκεί πέρα, γιατί δεν έρχεστε ενώ σας καλούν. Για να δούμε. Επόμενη. Λίγο σικέ νομίζω η επόμενη ερώτηση. Ξέρω από ποιον είναι. Είχα λάβει μέρος στο τουρνουά πινκ πονγκ και πότε θα γίνει το επόμενο. Δεν έχουμε ορίσει ακόμα ημερομηνία για το πότε θα γίνει το δεύτερο τουρνουά πινκ πονγκ. Είναι κάτι στο μπροστά μέρος του μυαλού μας. Ακριβώς, ναι. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Μόλις βρούμε την επόμενη ευκαιρία, την κατάλληλη περίοδο, θα το διεξάγουμε και θα ενημερώσουμε όλο τον κόσμο. Λοιπόν... Ωπ, εδώ είναι λίγο μεγάλη ερώτηση. Πάμε λίγο να τη δούμε. Είχατε καλέσει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων πριν το καλοκαίρι και είχε πει ότι η ΕΦΕΣΟΥ σε σχέση με άλλα έργα... Ναι, όντως αναφέρθηκε κιόλας. Είδατε, σας απάντησε αγαπητή συνδημότησα, σας απαντάει ο κύριος τώρα ότι τον είχαμε καλέσει λοιπόν. Είχατε καλέσει λοιπόν τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων πριν το καλοκαίρι και είχε πει ότι η ΕΦΕΣΟΥ σε σχέση με άλλα έργα θα τέλειωνε γρήγορα επειδή υποτίθεται το έτρεχε ο Δήμος. Μπαίνει Νοέμβρης και ακόμα ταλαιπωρούμαστε. Ξέρετε πότε θα τελειώσουν? Όχι, νομίζω. Καλή ερώτηση. Όχι, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Αναιρεί λίγο αυτά που μας είχε πει ο τότε αντιδήμαρχος. Ναι, γιατί από τότε άλλαξε δύο φορές. Ναι, δύο φορές είχε αλλάξει. Άλλαξε δύο φορές. Ναι, υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει και... Μέσα στο καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, έτσι μας είχε δηλώσει. Και μάλιστα δεν θυμάμαι αν είχε πει το καλοκαίρι ή σύντομα απλά. Είχε πει ένα διάστημα, είχε δώσει 2-3 μηνών. Ναι. Αυτό παρέπεμπε ότι το αργότερο μέχρι Σεπτέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί. Η αλήθεια είναι ότι όντως μπαίνει Νοέμβρης, δεν έχει ολοκληρωθεί, έχετε δίκιο. Προφανώς μένετε εκεί για να το ζείτε και να το ρωτάτε. Δεν γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει. Πολύ ευχαρίστως να το ψάξουμε να μάθουμε, γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει. Η τρέχουσα κατάσταση και το τι έχει γίνει και το τι γίνεται ακόμα αναιρεί αυτά που μας είχε πει ο τότε αντιδήμαρχος. Ελπίζουμε να είναι το μόνο, αν και η προϊστορία μέχρι στιγμής δείχνει ότι δεν είναι το μόνο. Ας ελπίσουμε να μην είναι τουλάχιστον σε χνάρια ομήρου. Ας ελπίσουμε, ναι, ότι θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα και δεν θα... Γιατί όντως είχε προχωρήσει πιο γρήγορα σε σχέση με τα υπόλοιπα, απλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Όντως εκείνη την περίοδο προχωρούσε σε πολύ γοργούς ρυθμούς. Κάποια στιγμή βάλτωσε και ακόμα ταλαιπωρείται ο κόσμος σε αυτές τις γειτονιές. Θα μάθουμε παρόλα αυτά και θα σας ενημερώσουμε πότε σκοπεύουν, αν και εμείς απλά θα μεταφέρουμε την απάντηση, γιατί είναι πολλές οι πιθανότητες δυστυχώς, έτσι μας δείχνει το παρελθόν τους, ότι ίσως να μην είναι και αξιόπιστη η απάντηση. Παρ' όλα αυτά, την προσπάθειά μας εμείς θα την κάνουμε ως οφείλουμε. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Σας είχαμε συνηθίσει κάθε Τρίτη με καλεσμένο, κυρίως από το πολιτικό χώρο της Νέας Μύρνης. Πώς και δεν το συνεχίζετε? Εντάξει, είναι... όντως η εποχή είναι περίεργη. Όντως, μερικοί μας έχουν αρνηθεί λόγω συνθήκων. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι... Παρόλο που εμείς είμαστε καθόλου προσεκτικοί και πολλοί παρόλα αυτά δεν θέλουν να ρισκάρουν, ούτε να έρθουν εδώ, ούτε να μιλάνε στο μικρόφωνο και να μην υπάρχει ανταλλαγή. Παρ' όλα αυτά, προτάσεις έχουν γίνει. Τον επόμενο καιρό θα είμαστε με περισσότερους καλεσμένους και πιο τακτικά. Και όχι μόνο από τον τοπικό πολιτικό χώρο, γιατί ήδη κάναμε μία εκπομπή. Εκτός συνόρων. Εκτός συνόρων Νέας Μύρνης. Και θα ακολουθήσει κι άλλη. Θα ακολουθήσει κι άλλη. Κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη Τρίτη θα έχουμε έτσι μια πολύ ωραία εκπομπή. Και θα φιλοξενήσουμε κάποιον και από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά
που συμμετέχει και σε Δημοτικό Συμβούλιο κοντινού μας Δήμου. Επίσης, δεν, νομίζω στους πολιτικούς καλεσμένους δεν είχαμε μόνο πολιτικούς καλεσμένους. Είχαμε και Προέδρους 15 ανελών την περασμένη σεζόν. Κάναμε ένα κάντο γρήγορα με τον νικητήριο τουρνουά. Ναι, σωστά. Δηλαδή, δεν περιοριζόμαστε μόνο στο πολιτικό σκηνικό της Νασμίνης, αλλά και σε άλλους τομείς στην πόλη μας. Και εδώ να πούμε ότι αυτό ταιριάζει και λίγο και με την, με την πρώτη ερώτηση που συζητήσαμε. Υπάρχουν κάποιοι, όπως είπε και ο Γιώργος, που όντως δυσκολεύονται στο θέμα λόγω της κατάστασης, του να έρθουν διαζώσεις λόγω του κορονοϊού κτλ. Παρά το ότι τηρούνται όλα τα μέτρα και μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή την σιγουριά. Εδώ ταιριάζει και θέλω να το συνδέσω και με την προηγούμενη, ότι δεν μπορούμε να καλούμε μόνο από την αντιπολίτευση και είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Θέλουμε όλοι να έρχονται και να εκφράζονται. Από όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης έχουμε καλέσει, έχουν έρθει, έτσι, στην πλειοψηφία τους δεν μας έχουν αρνηθεί. Έχουμε εισπράξει άρνηση και από μεριάς αντιπολίτευσης. Εννοείται, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι απούσα η Δημοτική Αρχή και αρνείται να έρθει. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκολεύει το έργο το δικό μας, το να σας μεταφέρουμε και να δώσουμε το λόγο, γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε το λόγο και για να μας εξηγήσουν. Είτε μερικές απορίες που έχουμε, είτε κάποια ερωτήματα, όπως τα προηγούμενα που δεν ξέρουμε τη σίγουρη απάντηση. Ακριβώς. Δεν έχουμε πολλές φορές απέναντί μας τον αρμόδιο για να μας απαντήσει εμπεριστατωμένα. Δεν τον έχουμε γιατί είναι επιλογή του να μην έρχεται απέναντί μας, έτσι. Θέλω να το τονίσω αυτό. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα εξακολουθούμε να έχουμε και πολιτικούς καλεσμένους και από καλλιτεχνικό τμήμα και από αθλητικό τομέα. Λίγο λιγότερο από αθλητικό. Λίγο λιγότερο γιατί έχουμε και άλλες αθλητικές εκπομπές που εξατομικεύονται. Στο κανάλι υπάρχουν αθλητικές εκπομπές, οπότε εκεί δραστηριοποιούνται κυρίως στα αθλητικά. Αλλά όπως και να έχει, έτσι όπως είμαστε πιο πιπεράτη θα το έλεγα φέτος. Ήδη έχετε δει ότι έχουμε ξεκινήσει με λίγο πιο πιπεράτη διάθεση. Θα συνεχίσουμε και θα σας ενημερώνουμε όπως κάνουμε άλλωστε και θα φέρνουμε καλεσμένους. Πάμε επόμενη. Λοιπόν, πότε θα φύγουν τα τραπεζάκια που έχουν κλείσει την πλατεία? Ποιον να φωνάζαμε για να μας το έλεγε αυτό με σιγουριά? Κοίταξε, αυτό τώρα για να μας το πει κάποιος με σιγουριά, ο Θεοδωρικάκος. ή ο Δήμαρχος. Να. Λίγο δύσκολο. Τα τραπεζάκια πάντως νομίζω ότι είχαν ημερομηνία λήξης το Δεκέμβρη, τον επόμενο μήνα, σε δύο μήνες από τώρα, με βάση τα πρώτα δεδομένα που είχαμε. Ναι. Υποτίθεται τα τραπεζάκια αυτά που λέτε, που αναφέρεστε ότι έχουν κλείσει την πλατεία, είναι ένα μέτρο στήριξης προς τους μαγαζάτορες λόγω του κορονοϊού. Μπήκανε λοιπόν αυτά τα τραπεζάκια πάνω στην πλατεία επειδή υποτίθεται έχουν αραιώσει τα τραπεζάκια στους χώρους που ήδη καλύπτανε τα μαγαζιά. Αυτό το υποτίθεται υπογραμμισμένο. Το υποτίθεται υπογραμμισμένο. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω εσύ ή αν άλλοι που μας ακούνε, γιατί έχουμε και αντίθετες απόψεις και θα αναφερθώ και σε αυτές. Το υπογραμμίζω 5, 10, 100 φορές. Υποτίθεται. Η αλήθεια είναι ότι τα μαγαζιά δεν δείχνουν να έχουν αραιώσει τόσο όσα τραπεζάκια έχουν τοποθετήσει επί της πλατείας. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ συμφωνώ με τον κόσμο και θεωρώ ότι έχει καταληφθεί αρκετός δημόσιος χώρος. Είτε αυτό θέλεις λέγεται τα παρτέρια που έχουν γίνει τραπέζια, είτε αυτό θέλεις λέγονται ενδιάμεσα τα ρεζερβέ παρτέρια, ναι, ενδιάμεση διάδρομη στα παρτέρια
και ανάμεσα σε πεζοδρόμους και γρασίδι ή σε πεζόδρομο και καφετέρια, που και αυτοί οι χώροι, οι διάδρομοι έχουν καταληφθεί με τραπέζια και καρέκλες. Παρόλα αυτά, μας έχουν δηλώσει και από την αντιπολίτευση, έτσι, για να μην το, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει... Κυρίως νομίζω την αντιπολίτευση. Ναι, κυρίως, ναι. Μας έχουν δηλώσει ότι ο χώρος που έχει καταληφθεί δεν είναι όσο μεγάλος φαίνεται. Ότι ο ελεύθερος χώρος της πλατείας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ότι ακόμα και τώρα με τα έξτρα τραπεζάκια, ο χώρος που καταλαμβάνουν τραπεζοκαθίσματα είναι λιγότερος από το 1 τέταρτο της συνολικής έκτασης της πλατείας. Ακριβώς. Παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι, δεν το έχω μετρήσει. Στο μάτι και στην καθημερινότητα και έτσι όπως έχει, είναι διατεταγμένα αυτά όλα πάνω στην πλατεία, δείχνουν ότι εμποδίζουν, δείχνουν ότι είναι βάρος και εμπόδιο στην πλατεία για τον κόσμο. Νομίζω ότι στην αρχή το βλέπαμε όλοι έτσι. Προσωπικά πλέον δεν μου φαίνεται έτσι γιατί το έχω συνηθίσει. Το έχει συνηθίσει και αυτό είναι και το αρνητικό της υπόθεσης, ότι εγώ έχω έναν φόβο ότι, ότι ήρθε για να μείνει το μέτρο αυτό. Έτσι, θεωρώ ότι και είτε λέγεται κυβέρνηση είτε λέγεται δήμος μπορούσαν να συνεργαστούν οπουδήποτε, όχι μόνο σε Άσμπερνη. Σε όλες τις περιοχές συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι, ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Νέα Σμύρνη. Μπορούσαν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν αλλιώς τα μαγαζιά. Όχι εις βάρος δημόσιου χώρου. Ναι, εντάξει, νομίζω τα βοηθήσαν σε κάποιο επίπεδο με μείωση... Τα βοηθήσαν, ναι. Δεν θυμάμαι πόσο 100% των δημοτικών τελικών. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, κρίνανε και θεωρήσαν ότι δεν ήταν αρκετά αυτά τα μέτρα και έπρεπε να προσθέσουν τραπέζια. Εγώ επιφυλάσσομαι για το πότε θα φύγουν. Και το αν. Και το αν, έτσι. Σίγουρα δεν θα φύγουν άμεσα, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση με τον κορονοϊό, βλέπουμε ότι ο χειμώνας... Επιδεινώνεται κατά πολύ η κατάσταση. Έτσι, επιδεινώνεται και ίσως να είναι δύσκολος χειμώνας. Δηλαδή, ενώ ήμασταν σε επίπεδα τακτικά 100, λιγότερο από 100 κρούσματα, τώρα έχουμε φτάσει, κοντεύουμε τετραψήφιο αριθμό. Το πιάσαμε σήμερα. Ναι, και το ξεπεράσαμε τα 1000. Πάμε για 2000 και lockdown, σύντομα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα τραπεζάκια επί της πλατείας δεν θα φύγουν σύντομα. Και τονίζω το αν θα φύγουν. Έτσι. Έχω μια, έτσι, ένα φόβο ότι μάλλον θα ήρθαν για να μείνουν. Θα δούμε, νομίζω, ναι. Στο σύντομο μέλλον. Τώρα εγώ λέω να μην πάμε, γιατί η επόμενη μας ερώτηση είναι και λίγο... Ναι, θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί υπερανάλυση. Οπότε δεν θέλουμε να σας την κόψουμε στη μέση. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, έχουμε δεχτεί. Σίγουρα θα γίνει και δεύτερη εκπομπή αφιερωμένη στα ερωτήματά σας. Για μας είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό που μας στέλνετε τα ερωτήματα αυτά. Είναι ωραίο να έχουμε μια αλληλεπίδραση, να έχετε ένα feedback, να έχουμε κι εμείς ένα feedback. Και χαιρόμαστε που απαντάμε σε πράγματα που πραγματικά έτσι σας απασχολούν και δεν συζητάμε. Σε καθημερινά θέματα, έτσι, που ακριβώς. Μπορεί να μην έχετε εύκολη πρόσβαση σε απαντήσεις. Να πούμε ότι εάν η επόμενη Τρίτη δεν έχουμε τον πολιτικό μας καλεσμένο, θα την αφιερώσουμε και αυτή σε ερωτήσεις, αλλιώς έτσι κι αλλιώς επιφυλασσόμαστε για το part 2 ερωτήσεων και γιατί όχι και 3. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα. Ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.